Έχεις το βίντεο, σε παρακαλώ. Για δώσε μας. Είναι το βίντεο που επιτίθεται στον κύριο Γεωργιάδη και του λέει, ξέρεις, δώσ' το. Προδότης, άπαξ προδότης. Ποιον λέτε προδότη? Λέω το εξής, το ξέρω τι λέω. Όχι, ποιον λέτε προδότη τώρα. Όταν εγώ συμφωνώ με την κυρία Στάση συγκεκριμένα πράγματα, πριν συγκυβερνήσουμε ή κατά τη διάρκεια της συγκυβερνήσεως, και εσύ δεν τηρείς ούτε ένα από αυτά, όπως λαθρομετανάστευση, Άδωνη. Ήσουν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Μήπως το κεφάλι σου. Όχι, μείωση μισθών. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται να μην μειωθούν οι μισθοί, αλλά έχουν γίνει ήδη μείωση 20%. Μην με πιέζει άλλο. Γιατί να σε πιέζει. Γιατί δεν σε συμφέρει. Γιατί δεν σε συμφέρει. Γιατί έχω αποφασίσει να μην μιλήσω για αυτά. Σου απαντώ για την Δημοκρατία. Και μην με πιέζει. Σου απαντώ για την Δημοκρατία. Θα πω πράγματα που δεν θέλω. Άκουσε με, Άδωνη, όταν μπήκαμε για να έχει καλή μνήμη, διότι στο γραφείο μαζί ήμασταν, δεν μπήκαμε με όση δεν μπήκαμε για όση εκχώρηση στην εθνική κυριαρχία, όση μείωση μισθών. Αυτά ήταν για το αν θα πούμε στην κυβέρνηση. Όχι για το αν θα ψηφίσουμε τη σύμβαση. Όχι για το αν θα ψηφίσουμε τη σύμβαση. Η σύμβαση δεν είχε έρθει. Γιατί η σύμβαση ποτέ δεν είχε έρθει. Στο λαό θέμα για τη σύμβαση δεν υπήρχε ποτέ. Αυτά τα τρία τα θυμάσαι. Για την είσοδο τη κυβέρνηση. Και από την πρώτη συνεδρία σου την πρώτη. Αφού με πιέζει λοιπόν. Αφού με πιέζει λοιπόν. Με πιέζει. Τα θυμάσαι. Με πιέζει. Με πιέζει. Μαζί ήμασταν λοιπόν στο γραφείο του Καρατζαφέρη όταν πήγαμε από το Υπουργικό Συμβούλιο του Βορύδη. Του παρουσιάσαμε και τα τρία ήταν καταργηθεί και μας συνεχίζουν στην κυβέρνηση. Όχι, αυτό ήθελε να ακούσει. Δεν είναι έτσι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ έχω πει, δεν ισχύει αυτό. Ο κύριος Μυρδιάκης, παρακαλώ. Το αγγλικό δίκαιο το είχα θέσει από την αρχή, Άδωνη. Ήξερε ότι είναι η βασική ένσταση και εσύ διαφωνούσε στο αγγλικό δίκαιο. Και εσύ διαφωνούσε. Και διαφωνούσε. Άρα μην μου λε ότι δεν ήταν ένσταση. Κύριε Παρακαλώ, η εθνική κυριαρχία δεν ήταν ένσταση. Η εθνική κυριαρχία δεν ήταν ένσταση. Εδώ ο κόσμος μας παρακολουθεί. Αυτή τη στιγμή μας έχει συγχαθεί όλους. Τελικά όλοι πάνε στη Νέα Δημοκρατία.